Κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας τη συζήτηση αυτές τις μέρες στη Βουλή, κάποιοι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με φανερή αμηχανία, αρκετές φορές με επιφανειακά σχόλια, με μπόλικη προσπάθεια συσκότησης των γεγονότων και των επιχειρημάτων, αντιμετώπισαν τις θέσεις του ΚΚΕ. Δεν συζητάμε βέβαια για τα γνωστά και μη εξαιρεταία τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ στο διαδίκτυο που γράφουν καθ' υπόδειξη του Μαξίμου και της Κουμουνδούρου, αναπαράγοντας μάλιστα χιλιοϊπωμένα αντιδραστικά και αντικομμουνιστικά επιχειρήματα. Παρακαλώ πολύ ησυχία. Σαν αυτά που είπε μέχρι πριν από λίγο και ο συνεταίρος του στην κυβέρνηση. Φαίνεται βέβαια ότι οι συμμαχίες που φτιάχνετε εκτός από τους ΑΝΕΛ, με σεσημασμένους αντικομμουνιστές συγγραφείς, πιάνουν τόπο τελικά, κύριε Τσίπρα. Απευθυνόμαστε κυρίως στον ελληνικό λαό όμως, στη νεολαία, και τους λέμε ξεκάθαρα και ντόμπρα κάτι που δεν συνηθίζουν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε τα άλλα αστικά κόμματα. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση που εξαπατά το λαό με υποσχέσεις για τις καλύτερες δίθεν μέρες που έρχονται στη μεταμνημονιακή εποχή, την ίδια ώρα που έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει πολιτική μνημονίου διαρκείας, πολιτική ματωμένων πλεονασμάτων στα χρόνια που έρχονται. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση η οποία, αφού φόρτωσε στο λαό ασήκωτα βάρη για να ανακάμψουν μόνο τα κέρδη κάποιων επιχειρηματικών ομίλων, αφού συνέχισε την πολιτική των προηγούμενων που πετσόκοψαν μισθούς και συντάξεις, μας καλεί σήμερα να πανηγυρίσουμε γιατί δεν θα γίνουν νέες πρόσθετες μειώσεις και θα επιστραφούν κάποια ελάχιστα σε λίγους από τη μεγάλη κλοπή των προηγούμενων χρόνων. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση που με θράσος καλεί σε προοδευτική συμπαράταξη ενάντια στη σημερινή νεοφιλελεύθερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφάρμοσε από το 2015 όλες τις αντιλαϊκές νεοφιλελεύθερες, όπως τις λέει, κοινοτικές κατευθύνσεις και εισέπραξε με χαρά τα εύσημα της Μέρκελ στην Αθήνα. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση η οποία καλεί σε συστράτευση με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία για να φράξουμε δήθεν το δρόμο στην άκρα δεξιά, κρύβοντας την τεράστια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων που με την αντιλαϊκή πολιτική τους βοήθησαν τα ακροδεξιά εθνικιστικά κόμματα να ψαρεύουν σε θολά νερά. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση που καλλιεργεί την αυταπάτη ότι η Ιμπεριαλιστική Συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αλλάξει σήμερα και να γίνει φιλολαϊκή. Καταψηφίζουμε αυτούς που κρύβουν ότι πίσω από τη σημερινή αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρύβονται τα στρατηγικά συμφέροντα μονοπωλιακών ομίλων και όχι οι ιδεολειψίες μόνο κάποιων νεοφιλελεύθερων κομμάτων και ξεχωριστών παραγόντων. Καταψηφίζουμε την κυβερνητική πολιτική που αναλαμβάνει το ρόλο σημεοφόρου του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, μετατρέποντας την Ελλάδα σε στρατιωτικό στόχο και εμπλέκοντας το λαό όλο και βαθύτερα στο επικίνδυνο κουβάρι των αντιθέσεων ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα που έχουν συμφέροντα και παρεμβαίνουν στην περιοχή. Καταδικάζουμε την κυβέρνηση που την ώρα που μιλά για την ειρήνη μετατρέπει την Ελλάδα σε μια αλυσίδα αμερικάνικων στρατιωτικών βάσεων. Το ΝΑΤΟ ήταν, είναι και θα είναι αντιδραστική μηχανή επεμβάσεων, πολέμων, αποσταθεροποίησης των συνόρων, όπως αποδεικνύει άλλωστε η αιματοβαμμένη ιστορική διαδρομή του. Καταψηφίζουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών και συνολικά την προσπάθεια της κυβέρνησης να αλυσοδέσει τους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων,
στη φυλακή του ΝΑΤΟ, στην πολιτική του διέρη και βασίλευε, με αξιοποίηση του επικίνδυνου αλυτρωτισμού και του αντιδραστικού εθνικισμού. Πρόκειται για μια κατάπτυστη συμφωνία, την οποία θα πληρώσουν ακριβά οι λαοί των Βαλκανίων με πρώτο απ' όλους τον ελληνικό λαό. Καταψηφίζουμε μια κυβέρνηση που δεν τολμά να προχωρήσει ούτε καν σε στοιχειώδεις, υπερώριμους αστικούς εξυγχρονισμούς, όπως είναι η απλή και ανώθευτη απλή αναλογική. Ο ουσιαστικός, απαραίτητος σήμερα, πλήρης διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Η πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε αυτοί να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους άλλους πολίτες. Η κατάργηση του προνομίου η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής να αποφασίζει για την ποινική δίωξη των υπουργών. Δεν τολμά να προχωρήσει ακόμα και σε ζητήματα που έχουν λυθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες σε άλλα καπιταλιστικά κράτη. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση που καλλιεργεί την μείωση των απαιτήσεων, την αντίληψη ότι δήθεν δεν μπορεί να γίνει τίποτα καλύτερο από αυτό που μόνο η ίδια κάνει, που ευθύνεται για την ιτοπάθεια, την απογοήτευση που έχει καλλιεργήσει στα λαϊκά στρώματα που πίστεψαν στις αρχικές απατηλές εξαγγελίες της. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση που παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι η κυβερνητική συνεργασία της με το ακροδεξικό εθνικιστικό μόρφωμα των ΑΝΕΛ του Καμένου 4 χρόνια τώρα έδωσε αέρα στα πανιά της ακροδεξιάς ρητορικής, ενίσχυσε και ενισχύει την εξοικείωση ενός τμήματος του λαού μας με αντιδραστικά, οπισθοδρομικά συνθήματα, μορφώματα, άνοιξε το δρόμο για παραπέρα συντηρητικοποίηση, αντιδραστικοποίηση τμήματων του λαού, αφού ο λαϊκισμός, ο έρπον φασισμός τέτοιων θέσεων βρήκαν έδαφος πρόσφορο εξαιτίας και της ανέχειας, της φτώχειας, της ανεργίας, των μνημονίων, της κρίσης, της διαφθοράς που ακολούθησε και αυτή η κυβέρνηση, συκοφατώντας αρχές, αξίες, ιδανικά και οράματα της αριστεράς. Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Κύριοι της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, προσπαθείτε απεγνωσμένα να κάνετε το μαύρο άσπρο. Έχετε το θράσος να εμφανίζεστε ως αντίπαλος της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, την ίδια στιγμή που προχωράτε στη μείωση των κρατικών δαπανών για την κοινωνική πολιτική, στον περιορισμό των ελλημάτων, στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, δηλαδή στην πολιτική που ακολουθείτε εσείς τώρα ακριβώς όπως πριν και οι προκάτοχοί σας. Μέχρι και ιστορικά πολιτιστικά μνημεία παραδώσατε στο υπερταμείο που εσείς μαζί με τους θεσμούς διορίζετε, το οποίο κάνει παρέμβαση μάλιστα στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον των προσφυγών που κατέθεσαν οι αρχαιολόγοι, ο Δήμος Πάτρας, πολλοί ακόμα δήμοι, για να σταματήσει επιτέλους αυτό το έσχος. Αλλά και η θεαματική αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος, για την οποία μάλιστα σας επένεσε η καγκελάριος Μέρκελ, μιας και φάνηκε ότι πλέον είστε καλός μαθητής, κάνατε όλα τα μαθήματά σας, ακολουθώντας πιστά την παρένεση που είχε διατυπώσει η ίδια στην προηγούμενη, όπως θυμόμαστε όλοι, επίσκεψή της. Αυτή λοιπόν η αύξηση των πρωτογενών πλεονεσμάτων δεν έπεσε από τον ουρανό. Η βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας μας απλά αποτυπώνει λογιστικά την μεγάλη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων στο εισόδημά τους τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι έχουμε και λέμε... Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Εφαρμόσατε μέχρι κεραίας το σύνολο των λεγόμενων μνημονιακών ρυθμίσεων που ψήφισαν οι προηγούμενοι για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για τη φορολογία. Κλιμακώσατε την επίθεση στους συνταξιούχους που είχαν ξεκινήσει
πριν από εσάς Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και φέρατε αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και νέες μειώσεις στις συντάξεις. Μειώσατε κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τις επικουρικές συντάξεις, μειώσατε δραστικά τις κύριες, κατακρεουγήσατε τα ΕΚΑΣ. Κλιμακώσατε την φοροεπιδρομή στα λαϊκά στρώματα. Φέρατε μια θεαματική αύξηση του ΦΠΑ σχεδόν κατά 10% σε πολλές κατηγορίες εμπορευμάτων που γονάτισαν τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας και αυξήσατε μια τεράστια λίστα από ειδικούς φόρους. Καταφέρατε ένα γενναίο πλήγμα στους νησιώτες μας, αυξάνοντας το ΦΠΑ κατά 15% μέσα σε μια νύχτα. Αυξήσατε σχεδόν κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και μειώσατε το αφορολόγητο, φτωχοποιώντας τον ελληνικό λαό. Πολλαπλασιάσατε τη φορολογία των αγροτών, γιατί θέλετε να δώσετε τα μερίδια τους σε μεγάλες αγροτικές καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις. Φέρατε το νόμο Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό, το νόμο Λεμιτόμο, που οδήγησε σε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, σε δραστικές περικοπές της συντάξης. Τώρα ισχυρίζεστε πως μετά τον Αύγουστο έρχεται η φιλολαϊκή τομή, πως πλέον η οικονομική πολιτική μπορεί να είναι περισσότερο δικιά σας και πως πρέπει να κριθείτε επ' αυτής. Ισχυρίζεστε πως το επόμενο διάστημα τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα για τους εργαζόμενους. Αλλά κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα γεγονότα είναι πεισματάρικα. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να αλλάξει την μεταμνημονιακή περίοδο. Οι συντάξεις δεν πρόκειται να ανέβουν. Οι φόροι δεν θα μειωθούν. Ίσα-ίσα προετοιμάζεται νέα μείωση αφορολόγητου που θα οδηγήσει σε νέα φοροεπιδρομή. Οι μισθοί δεν πρόκειται να επανέλθουν στα επίπεδα που είχαν πριν την εκδήλωση της κρίσης. Οι δαπάνες για υγεία και παιδεία δεν πρόκειται να αυξηθούν. Η λεγόμενη μεταμνημονιακή σας περίοδος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη μνημονιακή. Φτάνετε σε πραγματικό θράσος όταν δεν διστάζετε να παραδεχτείτε ότι το πραγματικό πλεόνασμα είναι πάνω από 3,5% και πως απλά επιστρέφετε κάποια χρήματα με τη μορφή ορισμένων επιδομάτων τα οποία βαφτίζεται επούλωση των πληγών. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πληγή για τον ελληνικό λαό είναι η ίδια η πολιτική σας, η οποία κινείται στον αστερισμό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πληγή είναι η εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ησυχία, η οποία παρακαλώ. Μάλιστα είναι και ενισχυμένη. Στα πλαίσια της ΟΝΕ της Ευρωζώνης, όλα τα κράτη-μέλη βρίσκονται υποκαθεστώς δημοσιονομικής εποπτείας. Οι πρόσφατες αντιπαραθέσεις με την Ιταλία φωτίζουν του λόγου το αληθές. Όμως, στην περίπτωση της Ελλάδας, η εποπτεία συνεχίζει να είναι ενισχυμένη. Έχετε δεσμευτεί, όσο και αν προσπαθείτε να το κρύψετε, για την προώθηση συγκεκριμένων μέτρων το επόμενο διάστημα. Και ήδη φτάνουν, έρχονται στην Αθήνα οι δανειστές για να σας ελέγξουν και ήδη σας φωνάζουν πως έχετε καθυστερήσει στο να κάνετε καζίνο την Αττική με τη σύμβαση για το ελληνικό, πως δεν έχετε προωθήσει τους πληστηριασμούς στην πρώτη κατοικία για να ξεκαθαρίσουν τα κόκκινα δάνεια, πως έχετε καθυστερήσει στο να προχωρήσετε στην ιδιωτικοποίηση των λιγνητικών σταθμών της ΔΕΗ που θα οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στα ήδη υπέρογκα για τις λαϊκές οικογένειες τιμολόγια. Το παράρτημα της συμφωνίας του Αυγούστου αποδεικνύει πως άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Τα μέτρα που έχετε ήδη υπογράψει στην τρίτη αξιολόγηση, αλλά και γενικότερα εκτείνονται πολύ μετά το 2019. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν από την ίδια τους την πείρα το τεράστιο ψέμα πως μετά τον Αύγουστο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα μνημόνια πριν και τα μέτρα μετά τον Αύγουστο θα μπορούσε κάλλιστα να τα είχε γράψει ο ΣΕΒ, άλλες εργοδοτικές οργανώσεις. Η Ελλάδα του κεφαλαίου,
η δική σας Ελλάδα για να επιζήσει πατά στην άλλη Ελλάδα, στην Ελλάδα των εργαζομένων, του ελληνικού λαού που στενάζει. Την ίδια ώρα η πολιτική σας δεν μπορεί να δώσει, ούτε πρόκειται να δώσει στέρεες λύσεις, ακόμα και σε αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη που εσείς ευαγγελίζεστε. Δεν βλέπετε ή κάνετε πως δεν βλέπετε ότι διεθνώς ο καπιταλισμός κινείται προς μια νέα κρίση. Η διεθνής οικονομία επιβραδύνεται. Η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Η Βρετανία αποχωρεί με τυμπανοκρουσίες και την ίδια στιγμή η ΜΕΗ δεν παίρνει πλειοψηφία στην πρότασή της για συντεταγμένο Brexit, βρίσκεται σε κρίση το πολιτικό της σύστημα. Ο προστατευτισμός κυριαρχεί και διεθνώς γίνονται όλο και πιο εμφανείς οι προετοιμασίες για κάθε είδους πόλεμο. Την ώρα που εσείς υπόσχεστε αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης, οδεύουμε διεθνώς προς μια νέα καπιταλιστική κρίση που μια οικονομία τόσο ανοιχτή όσο η ελληνική, ατμομηχανή της οποίας, όπως λέτε άλλωστε, είναι ο τουρισμός και οι διεθνείς μεταφορές, έχει την προοπτική πραγματικά να γονατίσει. Η ανέφελη πορεία προς τον ουρανό της καπιταλιστικής ανάπτυξης που υπόσχεστε είναι ένα ακόμα από τα ανυπόφορα ψέματά σας ή ακόμα χειρότερα μια από αυτές τις γελίες αλλά άκρως επικίνδυνες για το λαό μας, για τη χώρα μας, αυταπάτες ορισμένων από εσάς. Κάποιοι ρεαλιστές βέβαια και από τη δική σας παράταξη προβληματίζονται για αυτά όταν δεν έρχονται εδώ μέσα για να πούν τις συνείδεις θεωρητικές δίθεν μαρξιστικές αρλούμπες τους. Δεν έχετε διδαχθεί τίποτε από την ιστορία της Ελλάδας, από την παγκόσμια ιστορία. Είστε αθεράπευτα τυχοδιώκτες, οπορτουνιστές, ικανοί να φτάσετε μόνο ως το σκαλοπάτι του συνεπούς πολιτικού προσωπικού κάποιων ομίλων, θεραπενίδες των Αμερικάνων, της Γερμανίας και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Ποιος λοιπόν να σας δώσει εσάς ψηφοεμπιστοσύνης? Μόνο όλοι οι παραπάνω που σας την έχουν δώσει ήδη και όσους αυτοί έχουν βάλει στο τσεπάκι τους και τους κρατάνε στο χέρι. Και πλέον σας κρατάνε καλά στο χέρι. Και το δυστύχημα είναι ότι καμαρώνετε κιόλας γι' αυτό, όπως φάνηκε από αυτή τη διήμερη συζήτηση εδώ μέσα. Ο ελληνικός λαός όμως βλέπει τα παζάρια. Ησυχία, παρακαλώ. Βλέπει την εξαγορά που γίνεται εδώ μέσα, που κάνετε όλοι εσείς από τα άλλα κόμματα, από όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ, με τις μεταγραφές, με τις μεταπηδήσεις από το ένα κόμμα στο άλλο εν μία νυχτή. Και είστε όλοι σας αυτό, από τη γιαλατζή αριστερά της μεταρρύθμισης και όχι της επανάστασης, μέχρι την ακροδεξιά των Ναζί. Κόσμος πάει και έρχεται. Γι' αυτό και δικαιολογημένα αηδιάζει ο ελληνικός λαός με αυτά και με όλους σας. Κύριοι της κυβέρνησης, κανένας πλέον δεν σας έχει εμπιστοσύνη, ούτε για το τι λέτε, ούτε για το τι κάνετε. Γι' αυτό ο λαός πρέπει να πει την τελική του λέξη και να αποφασίσει να σας δώσει το πραγματικό μάθημα που σας αξίζει. Και σε εσάς και στους υπόλοιπους μνηστήρες της εξουσίας, που κι αυτούς έτυχε και τους έχει γνωρίσει πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, και από την καλή και από την ανάποδη. Τώρα να κάνει το βήμα με το ΚΚΕ.